Κυρία Υπουργέ, για τα παιδιά με αναπηρίες, για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κάθε χρόνο, ξέρετε, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα. Ανοίγουν μεν τα σχολεία το Σεπτέμβρη, αλλά για τα παιδιά αυτά τα μαθήματα δεν ξεκινάνε. Και μιλώ για τα μαθήματα που έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Αυτή είναι η απαράδεκτη διαχρονική κανονικότητα της ειδικής αγωγής και αυτή δυστυχώς επαναλαμβάνεται και φέτος. Βρισκόμαστε πια στο δεύτερο μήνα λειτουργίας των σχολείων, αλλά η ειδική αγωγή ακόμα να λειτουργήσει όπως πρέπει. Συγκεκριμένα, κανένα ειδικό σχολείο δεν άνοιξε σε πλήρη λειτουργία, καθώς ήταν μεγάλες οι ελλείψεις σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Ακόμα και τώρα όμως, τώρα που μιλάμε, καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε όλο το φάσμα των ειδικών δομών. Στα ειδικά σχολεία, στα τμήματα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη, ενώ είναι σημαντικό να υποθεί ότι και αρκετά δρομολόγια για την μεταφορά, για την πρόσβαση αυτών των παιδιών στις ειδικές δομές, τέτοια δρομολόγια δεν έχουν καν ξεκινήσει. Φυσικά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είτε να στηβάζονται μαθητές στις ειδικές δομές, ειδικά σχολεία κτλ., χωρίς να παίρνουν φυσικά την απαραίτητη αναγκαία στήριξη που χρειάζονται, είτε το χειρότερο να μένουν στο σπίτι τους. Κάθε χρόνο δηλαδή τα ίδια και χειρότερα, κυρία Υπουργέ. Η τόσο αναγκαία για τα παιδιά αυτά εκπαιδευτική στήριξη να δίνεται καθυστερημένα, είτε ελλιπώς, ενώ είναι και πολλές οι περιπτώσεις τέτοιων παιδιών που περνάνε και μια ολόκληρη σχολική χρονιά χωρίς να πάρουν την παραμικρή επιστημονική και παιδαγωγική βοήθεια από το κράτος. Με αυτά και με αυτά βεβαίως οι γονείς αυτών των παιδιών που ανεβαίνουν κάθε μέρα το δικό τους Γολγοθά, έτσι κι αλλιώς, προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα κενά, όσοι μπορούν βέβαια, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, προσλαμβάνοντας με δικά τους έξοδα ιδιωτική παράλληλη στήριξη για το παιδί τους, ενώ το απόγευμα συνεχίζουν αυτόν τον μαραθώνιο, τον δαπανηρό μαραθώνιο για να καλύψουν τα κενά του κατά τα άλλα δημόσιου σχολείου. Δεν θέλουμε να μας πείτε πάλι, σας προκαταλαμβάνουμε λιγάκι, μην μας πείτε ξανά για αυτούς τους 4.500 διορισμούς στην ειδική αγωγή. Κάντε τους επιτέλους και ας μην μιλήσουμε πια γι' αυτό. Έχουμε 2-3 χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ, βαρεθήκαμε να τα ακούμε. Επιτέλους ας γίνουν και ας είναι μια σταγόνα, γιατί τέτοια είναι μια σταγόνα στην έρημο των τεράστιων ελλείψεων της ειδικής αγωγής. Αυτά που θέλουμε να σας ρωτήσουμε δεν είναι μόνο ερωτήματα, κυρία Υπουργέ, είναι και αιτήματα ταυτόχρονα. Βασικά αιτήματα και για τα παιδιά της ειδικής αγωγής και για τις οικογένειές τους βεβαίως. Καταρχήν, πότε θα γίνει, λέμε τώρα εμείς, η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Βεβαίως με ταυτόχρονη ίδρυση νέων δομών ειδικής αγωγής. Και είναι χιλιάδες αυτοί οι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή. Να επιχειρηματολογήσω τώρα για την ανάγκη του μόνιμου προσωπικού στην ειδική αγωγή, νομίζω ότι δεν το χρειάζεστε. Όλοι καταλαβαίνουν τη μεγάλη σημασία που έχει για την ανάπτυξη αυτών των παιδιών η μόνιμη σχέση του παιδαγωγού μαζί τους. Και βεβαίως, πότε θα γίνουν επιτέλους επαρκείς δημόσιες δομές πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, το ένα βεβαίως εξαρτάται από το άλλο, για τα παιδιά, για όσα παιδιά το έχουν ανάγκη, μια διάγνωση βεβαίως και μια δημόσια δομή η οποία και θα διαπιστώνει και θα καταγράφει και θα εντάσσει τα παιδιά στις δομές εκείνες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ.